Αλλάζουμε τελείως σελίδα και θα ήθελα να καλημερίσουμε, είμαστε έτοιμοι με την σύνδεση. Είναι μαζί μας ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Σκορδά και σε όλο το πάνελ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα εδώ στο Μαγκιά. Ευχαριστούμε πάρα κύριε πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ μου, είμαι εδώ, δηλώνεις. Δεν ανακατεύομαστε στα κομματικά, όχι, στον αγαπητέ Ανδρέα. Λέει ΦΕΗ είναι εδώ. Άρα και εσύ δηλώνεις είμαι εδώ. Όλοι εδώ είμαστε. Όσο είμαστε εκεί δηλαδή, που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις. Ωραία. Να δούμε λίγο παρακαλώ πολύ και το post που ανέβασε τη θεσινή ανάρτηση του κυρίου Κασελάκη. Ανέβασε λοιπόν αυτό το post από, αν προσπαθήσω να κάνω κύριε Γεωργιάδη μια σημειολογία τέλος πάντων ανάλυση της εικόνας από τα δεξιά. Κοιτάει προς τα αριστερά με ένα φόντο αρκετά σκούρο. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, ενώ παλαιότερα είχε αναφερθεί στο ΣΥΡΙΖΑ ως ο δικός μου ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχαν τότε έντονες αντιδράσεις, το έχει αλλάξει αυτό με hashtag είμαι εδώ. Δεν μπορώ τώρα που βλέπουμε αυτή την εικόνα να μην ζητήσω και την εικόνα του κυρίου Πολάκη που έκανε μετά από λίγο μία αντίστοιχη ανάρτηση. Εδώ, ο οποίος τι λέει. Και εγώ εδώ είμαι, λέει. Θα τα αφήσουμε τώρα αυτά να μην κάνουμε σοβαρή κουβέντα. Το δικό σας σχόλιο μετά, μόλις είδατε, γιατί στο Instagram μπαίνετε, είστε ενεργός, μόλις το είδατε, λοιπόν, θέλω να είμαι ειλικρινής. Καταρχάς, ναι, όσον αφορά την εικόνα του κυρίου Κασελάκη και το πόστερ αυτό, είναι πολύ όμορφα φτιαγμένο, είναι επαγγελματικό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Από διαφημιστική σκοπιά θα το έλεγα άψογο, είναι πολύ ωραίο. Θα σας εκπλήξω όμως και θα σας πω, ναι, ότι και η απάντηση του κυρίου Πολάκη πολύ μου άρεσε. Έξυπνη ήτανε και ωραίο placement από τον κύριο Πολάκη. Γενικά ο κύριος Πολάκης αυτή την σωματική διαδικασία έχει δείξει αρκετά έτοιμος. Το δούλευε μέσα το από καιρό. Δεν ήταν κάτι που το έκανε φιλοτέχνημα. Φίλε, να το αναγνωρίσω αυτό. Ξέρετε ότι δεν τον συμπαθώ καθόλου μέχρι εδώ. Αλλά μου αρέσει την πολιτική να προσπαθώ να είμαι αντικειμενικός. Κύριε Υπουργέ, για την υποτιθέμενη αντιπολίτευση, εντός εισαγωγικών αντιπολίτευση, γιατί έτσι έχει καταντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας βλέπω ανοιχτό. Για την ιστορία του Σαλμά όμως, θα είστε αυστηρά κομματικός και αυστηρά ασθενός. Κοιτάξτε, εγώ δεν χαίρομαι ποτέ με καμία διαγραφή. Δεν είπαν χαίρεστε. Δεν είναι μια ευχάριστη. Είναι που την μπαρκάρετε, γιατί είναι ένα θέμα για μένα. Εάν με ρωτάτε εάν μπορούσε να μην διαγραφεί, θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν βλέπω, νομίζω ότι ο ίδιος και ο Σαλμάς επεδίωκε τη διαγραφή του. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί. Είναι πάρα πολύ έμπειρος και ο Σαλμάς, έχει υπάρξει υπουργός, είναι βουλευτής από το 2000, πρώτος ο Σταυρός πολλές φορές, δεν χρειάζεται μένα μαθήματα πολιτικής. Είναι άλλο πράγμα να ασκείς πολιτική κριτική σε μια κυβέρνηση εντός κάποιων ορίων και άλλο πράγμα να αμφισβητείς την ηθική συγκρότησή της. Αυτό είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο κ. Σαλμάς με τις δηλώσεις του αμφισβήτησε την ηθική συγκρότηση της κυβερνήσεως. Προφανώς, εάν πιστεύεις ότι αυτοί που σε κυβερνούν δεν έχουν την κατάλληλη ηθική, δεν μπορεί να είσαι μαζί τους. Ούτε αυτοί μπορεί να είναι μαζί σου. Έτσι είναι τα πάντα στη ζωή. Η ζωή προχωράει. Έκανε την επιλογή του, η Νέα Δημοκρατία προχωράει μπροστά. Για το συγκεκριμένο θέμα, και θα ήθελα λίγο να επιστρέψουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν θα μπορούσε ο Ανδρέας, επειδή είναι ένα θέμα της ημέρας αυτό, να μην το αναφέρει. Και δεν έχει καλύψει ο Υπουργός, αλλά συνέχεια. Όχι, όχι. Σαν πολίτης, αυτό που δεν κατάλαβα, καταλαβαίνω ότι εσωτερικά σε ένα κόμμα όλη την εξήγηση που δίνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν κατάλαβα τελικά τι έχει γίνει με αυτά τα κηλικία στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ως απλή πολίτη. Ότι δόθηκαν φωτογραφικά, ότι δεν δόθηκαν αξιοκρατικά, ότι δεν δόθηκαν με μια λογική, ας πούμε. Ναι, τέλει. Ότι δόθηκαν σε ημέτερους της Υπουργού. Και ότι δεν έχω ειδική γνώση επί του διαγωνισμού. Άλλωστε, εγώ δεν έχω κάνει διαγωνισμό κηλικία στο Υπουργείο. Αν δεν έχετε όμως. Συγγνώμη, ρε Αντωνή. Αν δεν έχετε και αν το θέμα δεν αναλυθεί όπως πρέπει, δεν διαγράφουμε έναν ο οποίος έχει μια αντίρρηση και μάλιστα εκφράζει το κομμάτι της λαϊκής δεξιάς. Επειδή είσαι παιδί της λαϊκής δεξιάς, αλλά τώρα είσαι όψιμος νεοφιλελεύθερος αρχηγός των πραγμάτων. Πρέπει να καταλαβαίνεις τους ανθρώπους οι οποίοι ζητούν από την κυβέρνηση. Παιδιά, τι γίνεται με την ακρίβεια. Παιδιά, τι γίνεται με το α, β, γ, δ. Και ζητούν μια διαφάνεια και καθαρότητα. Αυτό. Στον δυτικό κόσμο, ευτυχώς έχουμε καθιερώσει εδώ και αιώνες το λεγόμενο τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή, κανένας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι είναι αθώος,
Όταν κάποιος θεωρεί ότι κάποιος είναι ένοχος, αυτός πρέπει να αποδείξει την ενοχή του άλλου. Άρα, όταν κάποιος βουλευτής βγαίνει δημοσίως, κάνει μια καταγγελία, πάει στη Βουλή, το απαντάει ο υπουργός, του δίνει τα στοιχεία και επανέλθει στην διακατηγορία, την διακαταγγελία, τότε από εκεί πέρα αυτός πρέπει να αποδείξει ότι υπάρχει κάτι όχι σωστό στη διαδικασία. Όχι το ανάποδο, αγαπητέ Αντρέα. Αντώνη, δεν θα είμαστε όλοι αθώοι. Έδωσε στοιχεία ότι είναι εκτός ευθύνης της, ότι άλλοι ευθύνονται. Το κουκούτσι του θέματος δεν έχει λυθεί. Δεν μπορεί να και είναι όποιος έχει αντίληση διαγράφεται. Απριόρι κατηγορούμενο. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι σήμερα θα γίνει μια συνάντηση. Άλλο το άλλο. Όσο αφορά λείπει ο κύριος το συγκεκριμένο catering, οφείλω να πω ότι είναι και λίγο, θα μου θες να πω λίγο παράλογο. Το συγκεκριμένο catering είναι μάλλον ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι στην Ελλάδα, μπορεί και στα Βαλκάνια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μια τέτοια εταιρεία δεν μπορεί να πάρει ένα διαγωνισμό. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάρει μια τέτοια εταιρεία ένα διαγωνισμό, ποια μπορεί να το πάρει. Να βάλουμε κατά λίγο μια ανατελεία στο θέμα. Ότι ο κύριος Αλμάς μάλλον επεδίωκε τη διαγραφή του. Ήθελε να τραβήξει ένα ξεχωριστό τρόπο. Αυτό είναι το σχόλιο του κύριου Γεωργιάδη. Αλλά υπάρχουν και 11, θα μπορούσαν να ενταχθεί. Είχε προειδοποιηθεί και από τον Πρωθυπουργό, γιατί ήταν επανειλημμένος είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Οπότε, να επιστρέψω λίγο στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα χθεσινά και τις αναρτήσεις. Ναι, μετά εγώ θέλω να πω κάτι σοβαρό που αφορά το Υπουργείο Υγείας, με κύριο Τόσλο που βγήκα. Και θέλω να πω αυτό που ενδιαφέρει εμάς εδώ. Βεβαίως, και θέλω το κοινό να το ακούσει. Με χαρά. Σε αυτή τη φωτογραφία που ανέβασε ο κύριος Κασελάκης δεν υπάρχει σχολιάστηκε ότι δεν υπάρχει το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν μόνο τα αρχικά του. Αυτό σημαίνει κάτι επικοινωνιακά, κύριε Γεωργιάδη, πιστεύετε? Είναι τελείως βέβαιο ότι ο κύριος Κασελάκης, εάν επανεκλεγεί αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πολλές καλές πιθανότητες να το πετύχει, θα είναι ένας πια τελείως διαφορετικός ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχει λυμμένα τα χέρια του, θα φύγουν οι μισοί όπως βλέπετε, και ο Βασίλειο, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Φάμης, θα φύγουν προφανώς. Θα αλλάξει τα σήματα, τα ονόματα, θα κάνει όλα. Θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Και ο κ. Κασελάκης, η πολιτική του πρόταση είναι το επόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ανέμελα ΣΥΡΙΖΑ είναι. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ξέρω τι θα είναι κάτι. Αυτό που νομίζει, δεν θέλω να το κρίνω. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω. Δεν εμπλέκομαι συγχωματικά κανένας άλλου κόμματος. Κύριε Γεωργιάδη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε μία κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία ενός κράτους? Πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Για τη δημοκρατία δεν είναι, για το πολιτικό σύστημα είναι και υπό μία έννοια, ξέρετε, και τα πρώτα γεγονότα στη Νέα Δημοκρατία δείχνουν ότι σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνει και το ρόλο της αντιπολίτευσης από μόνη της. Γιατί η φύση δεν αγαπά το κενό. Λοιπόν, και υπό την έννοια αυτή, οι συνάδελφοί μου που έκαναν τη σχετική ερώτηση καλώς έπραξαν. Διότι πρέπει να εκφράζει κάποιος ανησυχίες του κόσμου. Και αφού όλα τα άλλα κόμματα ασχολούνται με άλλα θέματα, ασχοληθεί και από τον κόσμο. Αυτή είναι μια ερώτηση για να δείχνετε ανωτερότητα. Να λέτε, όχι, πρέπει να έχουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία απεργάζεται την ύπαρξη ισχυρής. Όχι, το αντίθετο πιστεύω ότι μας βλάπτει πάρα πολύ έτσι. Είναι φετζίδικη η ερώτηση αυτή. Διότι η έλλειψη αντιπολίτευση δημιουργεί στα κόμματα έλλειψη συσπήρωση και η έλλειψη συσπήρωση φέρνει γκρίνια. Όταν έχει δημοσκοπήσει αντιπολίτευση, ότι ο χειρότερο εχθρό τη κυβέρνηση είναι ο εαυτό τη, κύριε Γεωργιάδη. Δηλαδή χωρί αντιπολίτευση. Κύριε Γκαρέ, θα σου το πω λίγο επικοινωνιακά. Όποιο ξυπνάει κάθε πρωί πια και έχει οποιοδήποτε παράπονο από τη ζωή του, ο μόνο στην Ελλάδα που μπορεί να κατηγορήσει είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Κασελάκη, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Μολάκη, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Ανδρουλάκη, δεν μπορώ να κατηγορήσω τον Κουτσούπα. Άρα για οτιδήποτε κακό μας συμβαίνει και στη ζωή συμβαίνουν πολλά κακά δυστυχώς, ένας μόνο μπορεί να φταίει, σε εισαγωγικά, ο Μητσοτάκης. Αυτό έχω, δεν είναι καλό ούτε για το Μητσοτάκης. Υποφέρουμε από ακρίβεια. Έτσι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Υποφέρουμε από ακρίβεια. Έχω... Ο κόσμος υποφέρει. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω κάτι για να είμαι ειλικρινής. Επειδή το ακούω που το αναπαράγουμε διαρκώς και έχω πράξει πολλές ανάπτυξη και την αγορά την παρακολουθώ. Τα σχολικά είδη, το πακέτο, το σχολικό, 2023-2024 ήταν μείον 12%. Μείον 12. Κανείς δεν το πήξε. Σήμερα έχει βγει η εκτίμηση του πετρέλαιου θέρμανσης. Πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε ένα 40. Φέτος θα ξεκινήσει ένα 10. Το έχουν και τα νέα πρωτοσέλιδο. Από το 1,40 στο 1,10 ξέρετε πόσο μεγάλη μείωση είναι. Πάλι δεν το πέσει κανένας. Το ελαιόλαδο που είπε πριν ο Ανδρέας έχει ξεκινήσει την πλουτική του πορεία και πάει κάτω τα 10 ευρώ με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δυναμή. Ωραία. Έχει κανένα πει λοιπόν ότι στην ακρίβεια για τέταρτο συνεχόμενο μήνα έχουμε αποπληθωρισμό? Όχι. Άρα δεν είναι όλα τόσο μαύρα όσο τα λέμε. Θέλουμε να τα λέμε μαύρα, γιατί
Την κρατάμε την απάντηση, Νάνση μου, αυτό είναι μία άλλη κουβέντα. Πάντως ότι το 1.40 πηγαίνει 1.10 είναι πολύ μεγάλη θέλω διαφορά. Λίγο να εσύ κάνω... η Φέη μου που είσαι εκεί από το Κιλκίς και ξέρεις πόσο πολύ το πετρέλαιο θέρμανση είναι αναγκαίο για τον κόμμα και το χειμώνα, 30 λεπτά κάτω περίπου το λίτρο είναι τεράστια αλλαγή. Και ξέρω και ότι ο κόσμος υποχωρεί ακρίβεια. Περνάει τα σύνορα πολλές φορές για να βάλει και βενζίνη γιατί είναι πιο φθηνή. Ναι, αλλά ξαναλέω, είναι καλύτερο το 1.10 από το 1.40. Προφανώς. Είναι. Αλλά δεν θα το πείτε. Γιατί μακάρι... έτσι είναι, δεν πειράζει. Να πω λίγα δικά μας αυτό το κουτί. Για το μόνο δεν προλαβαίνουμε. Παιδιά, θα σας πω. Έχουμε να σας πούμε. Παιδιά, τώρα καλέσαμε τον άνθρωπο για μια χθεσινή πολιτική επικαιρότητα. Και σε λίγο θα ρωτήσουμε, δεν ξέρω εγώ τι, να κάνουμε την ανάλυση. Να ξέρετε, το κοινό σας πρέπει να ενημερωθεί όπως και όλες τις ελληνικές. Θα σας δώσω τον χρόνο. Θέλω δύο ερωτήσεις. Σε τι μας από χθες. Παρακαλώ. Εντάξει, δύο ερωτήσεις. Κατά πρέπει να πω αυτό που θέλω να πω, έτσι. Σαφώς, σαφώς. Με χαρά. Σχετικά, έχει βγει μια πληροφορία, εγώ επιστρέφω στο προηγούμενο θέμα, σχετικά με τον σύζυγο του κυρίου Κασελάκη, τον κύριο Τάιλερ, ότι έχει ήδη πάρει μια άδεια για να ανοίξει ένα γυμναστήριο. Ακόμα δεν έχει βρει, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, δεν έχει βρεθεί το οίκημα για να πεις ότι είναι στην τάδε εδώ, τέλος πάντων στο κέντρο, αλλά έχει πάρει την άδεια ήδη για να ανοίξει το γυμναστήριο. Πώς το σχολιάζετε? Εντάξει, εμένα ο κύριος Τάιλερ από την αρχή μου φαίνεται πάρα πολύ συμπαθής. Εξαιρετικά συμπαθής. Προφανώς από γυμναστική ξέρουν οι άνθρωποι γιατί είναι δύο πάρα πολύ καλά γυμνασμένοι. Μακάρι να ανοίξω από το γυμναστήριο και να πηγαίνει καλά. Έχει μια λάμψη ο Στάλιν, είναι συμπαθές άτομο πολύ. Τον τρεβάει και ο άλλος δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω αν του αρέσει η πολιτική. Πάντως, μακάρι να μην το κάνει γυμναστήριο και να πάει καλά. Πραγματικά το λέω, το λέω αυθεντικά, αλλά του έχουμε καλή τυχία. Το οποίο βέβαια σημαίνει για μένα, έχει και μία άλλη ερμηνεία, ότι έχουν σκοπό ό,τι και να συμβεί να παραμείνουν στην Ελλάδα, γιατί όλοι στην οικογένεια ενός πολιτικού, είτε είναι πρόεδρος, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι υπουργός, ο σύζυγος ή σύζυγος θα εργάζεται. Δεν μπορεί να κάθεται. Δεν πιστεύω ότι θέλει να φύγει. Ακούσε ο κ. Κασελάκης, θα μείνει, αυτό λέω. Εύκολα. Και να χάσει τις εσωματικές εκλογές, θα κάνει δικό του κόμμα. Εγώ, ναι, αυτή την ερμηνεία. 100%. Και μπορείτε λίγο να μου δώσετε και το τετραπλό που ζήτησα χθες, ούτως ή άλλως για τις υποψηφιότητες και για τις υπογραφές, τέλος πάντων, που πρέπει πρώτα να πάρουν για το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε τον κ. Κασελάκη, τον κ. Πολάκη, τον κ. Γλέτσο και τον κ. Παπανότα, που έδειξε και αυτός μία διάθεση θετική να πάρει μέρος, να βάλει υποψηφιότητα. Ποιον θα θέλατε στην αντιπολίτευση, δεν, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν επιλέγω εγώ, κύριε Σκορδάκη. Θα λέω να κάτσω εγώ να επιλέξω. Δεν υπάρχει. Εσείς ποιον θα θέλετε όποιον για να υπάρχει? Θέλουν, επειδή λέτε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατή αντιπολίτευση. Όποιον θέλουν θα επιλέξω. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν έχετε εγώ σέβομαι τις φιλοδοξίες όλων των ανθρώπων. Δεν υποτιμώ κανέναν υποψήφιο. Όποιος υποψήφιος θέλει να κατέβει, κάτι θέλει να πει στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η ομορφιά της δημοκρατίας. Καλά κάνουν και συμμετέχουν. Όσοι είναι ΣΥΡΙΖΑ θα αποφασίσουν ποιον θέλουν για αρχηγό. Δεν είναι μακριά από μένα. Σχετικά με την αντιπολίτευση, ποιον θεωρείτε πιο δυνατό για να, για να βοηθήσει αυτό που λέγατε πριν. Δεν είναι φέ μου δική μου δουλειά να πω ποιον θεωρώ. Είναι δουλειά του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως το Πασόκ είναι δουλειά του ψηφοφόρου του Πασόκ. Επειδή είπες δική σου δουλειά και είναι δική σου δουλειά. Συγγνώμη για τον Ενικό, γνωριζόμαστε καιρό. Το κρατήσαμε πολύ ώρα. Ναι. Επειδή είναι δική σου δουλειά και επειδή είμαι πελάτης σου στο Υπουργείο Υγείας, το έχω ξαναπεί αυτό. Πελάτης ακούω. Πελάτης, γιατί πηγαίνω τακτικά, μπαίνω στις εντατικές και πέφτω σε διάφορους υπουργούς. Τώρα είμαι στο συγκεκριμένο υπουργό. Αν μπω και θέλω χειρουργείο, είτε απογευματινό είτε γενικά, πρέπει να υπογράψω μια δήλωση μετανοίας, δεν ξανακριτικάρω το Μητσοτάκη. Ή θα με βάλετε στο χειρουργείο κανονικά? Νομίζω ότι μέχρι στιγμής όσες φορές χρειάστηκε, Αντρέα μου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν σου ζήτησε κανένας καμία δήλωση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για όλους τους Έλληνες. Κάθε μέρα 85.000 συμπολίτες μας με κάποιο τρόπο συναλλάσσουμε το ΕΣΥ. 25 εκατομμύρια περιστατικά διαχειριζόμαστε τον χρόνο. Μάλιστα. Και φυσικά δεν χρειάστηκε ένα σύμπτωμα ή καμία δήλωση πολιτικών φρονημάτων. Οφείλω όμως να σας πω ότι αυτό ήθελα να πω πριν. Βεβαίως, τώρα ότι αυτή τώρα τη στιγμή, χάρη στο Ταμείο Ανάκαμψης, έχουμε το μεγαλύτερο εθνικό πρόγραμμα πρόληψης στην ιστορία της χώρας. Το προλαμβάνω μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Αγαπηδάκη. Τρέχει το πρόγραμμα το προληπτικό για τον καρκίνο του μαστού, αγαπητή Φέη, όπου οι κυρίες μπορούν να έχουν δωρεάν προληπτική ψηφιακή μαστογραφία. Έχουμε ήδη εντοπίσει και σώσει 20.000 γυναίκες, οι οποίες βρήκαν ότι έχουν καρκίνο σε πρώιμο στάδιο, δεν το ξέρανε και πήραν την κατάλληλη θεραπεία, άρα έσαν τη ζωή τους.
Ένα σπότ μέχρι το τέλος του 25 μπορούν εκατομμύρια γυναίκες. Εκατομμύρια. Όλες οι γυναίκες στην Ελλάδα που είναι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΗ στις ηλικιακές ομάδες προβλέπεται να κάνουν την εξέταση, έχουν πάρει το SMS στο κινητό τους και μπορούν να κάνουν την εξέταση δωρεάν από το κράτος και η πρόληψη ως ζωές. Επίσης, ένα σπότ έχουμε ξεκινήσει. Η εξέταση, συγγνώμη, είναι υπέρηχος ή είναι αξονικός. Δηλαδή, η εξέταση είναι ψηφιακή μαστογραφία. Ψηφιακή μαστογραφία. Είναι η τελειότερη μαστογραφία. Εντελώς δωρεάν για εκατομμύρια γυναίκες από το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος μέσω Ταμείου Ανάκαμψης. Που σώζει ζωές. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει το μεγάλο πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού για τον πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Όπου να ξέρει ο κόσμος ότι ο HPV ιός, εάν εμβολιαστούν οι ομάδες πληθυσμού που πρέπει, και όχι μόνο τα κορίτσια, Φέη μου, αλλά και τα αγόρια, από μικρή ηλικία. Ναι, μπορεί να εξαφανίσουμε. Ήδη στη Βόρεια Ευρώπη έχει εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει πια ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας χάρη στον εμβολιασμό. Πρέπει να πάλι δωρεάν προσφέρεται ο εμβολιασμό σε όλες τις κατάλληλες. Το οποίο αυτό το εμβόλιο στα αγόρια, κύριε Γεωργιάδη, δεν ξέρω το γνωρίζετε. Δεν είναι υποχρεωτικό, σωστά. Δηλαδή μπορεί να. Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Κανένα εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι εθελοντικό. Αλλά σας εθελοντικό, λέω, αλλά βοηθάει σας λέω πάρα πολύ. Ότι όλες οι χώρες που ακολούθησαν τέτοια προγράμματα και ο πληθυσμό ακολούθησε, εξαφάνισαν τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα. Έτσι είναι. Επίσης να σας πω ότι τέλος Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα στην άλλη εβδομάδα, θα έρθει σε όλους όσους είναι από ηλικίας άνδρες 50 έως 69 ετών, θα έρθει ένα SMS όπου θα τους δώσουμε τη δωρεάν εξέταση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Όπου αν κάνεις το τεστ και σου βγει θετικό, μετά σου δίνουμε και δωρεάν κολονοσκόπηση για τον καρκίνο του παχαίους εντέρου. Να ξέρετε ότι με αυτά τα νοσήματα είναι. Ναι, γίνεται με εξέταση στο φαρμακείο, ένα ειδικό κουτάκι, ένα κίτ, το οποίο το χρησιμοποιείς όταν πηγαίνεις στην τουαλέτα. Σου βγάζει αν είσαι θετικός, γιατί σου λέει αν είσαι αρνητικός δεν έχεις τίποτα, είσαι μια χαρά. Για να περάσεις αν σου βγάζει θετικός, μετά πας και κάνεις κολονοσκόπηση, δίνουμε πάλι δωρεάν, για να βρούμε, αυτοί οι καρκίνοι που σας λέω τώρα, αν τους βρεις στην αρχή, θεραπεύονται. Αν τους βρεις αργά, κάνεις τη ζωή σου που είναι να έχεις μια ζωή πολύ άσχημη. Και σας τα δίνουμε όλα δωρεάν, Θεή μου. Όλα δωρεάν. Και να πω ότι μέσα στον Οκτώβριο ξεκινάει και το μεγάλο πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για την πρόληψη της ανακοπής του εμφράγματος και διαφόρων άλλων καρδιακών νοσημάτων για ηλικίες 30 έως 70 ετών. Πάλι θα έρθει σε όλους μας στο κινητό τηλέφωνο ένα SMS, θα σου δίνουν δωρεάν εξετάσεις για να ελέγξεις την καρδιά σου για όλα τα πιθανά νοσήματα. Εάν καταφέρουμε, Φέη Σκορδά, και το λέω και στον φίλο μου τον Ανδρέα που λόγω των προβλημάτων έχει καταλάβει πόσο σημαντικό πράγμα είναι να προσέχουμε την υγεία μας. Και η πρόληψη. Το ελληνικό κράτος για πρώτη φορά στην ιστορία, για πρώτη φορά, δαπανά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει όλος ο πληθυσμός της χώρας να ελέγξει δωρεάν τον εαυτό του για να προλάβουν αυτές τις ασθένειες πριν εκδηλωθούν. Δεν το λέω για να κάνω διαφήμιση. Το λέω γιατί θεωρώ ότι αν καταφέρουμε και πείσουμε τον κόσμο να ακολουθήσει αυτά τα προγράμματα, θα σώσουμε χιλιάδες ζωές. Και θέλω να σας χαρώ την κυρία Καπιδάκη, την οργάνωση. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις πρωτοβουλίες. Μακάρι να έχουν την ανταπόκριση και από την πρόληψη να φτάσουν. Μακάρι. Και γι' αυτό ήθελα να βγω. Ήθελα να βγω να το πω σε εσάς, Φέη μου, γιατί το κοινό σου που είναι ευαισθητοποιημένο, νεανικό.